Το Χρυσό Πουλί. Μπράβο σου, αγαπημένο μου, χρυσό μου πουλάκι. Πόση ομορφιά, πόση λαμπρότητα. Ο ισοθησαυρός. Θα γίνω η πιο πλούσια, η πιο πλούσια μάγισσα του κόσμου. Ο αγαπημένο μου, μικρό μου. Θεέ μου, μόνο 9 μήλα. Κάποιος έκλεψε άλλο ένα μήλο. 7 μέρες συνέχεια κλέβουν και από ένα μήλο. Ποιος θα κλέβει τα μήλα μου, ποιος θα κλέβει τα μήλα μου, ποιος θα κλέβει. Κάποιος σας χώρο τους κλέφτες θα είναι. Πιάστε τα και κρεμάστε τον αμέσως. Για κοίτα τον, ένας αδερφός σαν εσένα, είναι ντροπή για μας, το ξέρεις. Ακούστε γη μου, τα χρυσά μήλα του κόσμου, ποιος είναι αυτός που τα κλέβει. Να φυλά τα σκοπιά όλη τη νύχτα γη μου. Και εσύ το ίδιο χάρη. Σκοπιά όλη τη νύχτα. Ναι, όλη τη νύχτα. Σαχλαμάρες, και ποιος νοιάζεται. Να φυλάξεις σκοπιά όλη τη νύχτα, Χανς, μόνος σου εσύ, εντάξει, εμείς θα κοιμηθούμε. Έρχεται και κλέβει τα μήλα. Άγια, για στάσου. Πώς είπατε, ένα χρυσό πουλί. Ο Γόλαντ και εγώ ρίξαμε ένα βέλος, αλλά δυστυχώς εκείνη τη στιγμή... Το πουλί πέταξε μακριά στα λαστραπήματα. Μα πατέρα, εγώ ήμουν αυτός που... Σκάσε, Σιχάν, σκάσε. Ένα χρυσό πουλί, είπατε. Είναι ατόφιο χρυσάφι, χρυσάφι. Μα πατέρα, ξέρει. Είπα, σκάσε. Πάω να τρελαθώ! Κρόιλερ, Γουόλνερ, πηγαίνετε να βρείτε αυτό το πουλί! Και εσύ, Χανς! Ναι, πατέρα! Ναι, μπαμπά! Και εσύ, Χανς! Θα ζει κι εσύ!
ομορφιά. Όπως ευτυχισμένη είμαι. Ό,τι ομορφιά είναι αυτή. Ω καλό μου, Χρυσό μου πουλάκι, λαμπρό μου πουλάκι, πως ευτυχισμένη είμαι. Λείπει ένα φτερό. Ο καημενούλη μου, Χρυσούλη μου. Ποιος τόλμησε να πειράξει το αγαπημένο μου Χρυσοπουλί. Ποιος, αυτό είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο. Θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά αυτός που το έκανε. Ελάτε εδώ, αμέσως. Στις διαταγές σου θέλεις τίποτα αφέντρα και κυρά μας? Στις διαταγές σου θέλεις τίποτα αφέντρα και κυρά μας? Σιωπή, σταματήστε αυτά τα καμώματα. Κάποιος πείραξε το αγαπημένο μου Χρυσόπουλη. Να πάτε να τον βρείτε, αμέσως, αμέσως. Ποιος τόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα? Ποιος τόλμησε, ποιος? Πάψε, ανόητε, άντε πηγαίνετε να βρείτε τον εγκληματία εμπρός. Πηγαίνετε! Ο μεγαλειότατε, γυρίσατε λίγο νωρίτερα σήμερα. Μήπως υπάρχει κανένα ενθύμιο για μένα? Το ξέχασα, βέβαια. Θα πάω πίσω πάλι. Εσύ κάνε λίγα από τα μαγικά σου και φτιάξε μου κι άλλους στρατιώτες. Εντάξει, μαγισσά μου? Ναι, εντάξει, αλλά μην ξεχνάτε τα ενθύμια, μεγαλειότατε. Ξέρω. Θα σου φέρω τόνους χρυσά, θα σου φέρω. Δωμάτια, εξοχά. Τώρα θα πρέπει να βιαστώ για να σας φτιάξω κι άλλους στρατιώτες. Λίγο σκόρδο, μαύρες φράουλες, λίγη νητρογλυκερίνη, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό. Και εκεί σε λίγο θα είναι έτοιμοι στρατιώτες. Έτοιμα! Ορίστε! Μαγικά μου παιδιά! Τέλος αυτό το χρυσό πουλί, μου λες, ε! Τι όμορφα λουλούδια, τι ωραία! Για κουβάλα το δισάκι μου σαν άντρας! Και το δικό μου! Άντε μπρος, βρες γρήγορα ένα μέρος για να μείνουμε! Εγώ απόκαμα πια! Θέλω να γυρίσω πίσω! Δεν μπορώ άλλο! Ξεθεώθηκα! Φεύγουμε! Να πάνε σπίτι μας! Αν δεν βρούμε το χρυσό πουλί, ο πατέρας θα θυμώσει πάρα πολύ! Ναι, είναι σίγουρο αυτό! Μα δεν υπάρχει καμιά ελπίδα! Αχ!
Από εδώ έλατε. Από εδώ. Από εδώ σας είπα. Βαρέθηκα να περιμένω. Πολύ αργήσατε. Πού είσαστε τόση ώρα? Πού είσαστε? Ποιος είσαι εσύ? Ύποπτος τύπος. Μαλούλου η αδερφού. Και μιλάς τη γλώσσα μας, ε? Ψάχνετε να βρείτε το χρυσό πουλί, έτσι δεν είναι? Πώς το ξέρεις αυτό? Είσαι ύποπτος. Όχι, δεν είμαι ύποπτος. Εγώ περίμενα εδώ για να σας βοηθήσω. Και ποιος σου ζήτησε εσένα να βοηθήσεις, ε? Προχωρήστε ίσια, σε αυτό το πέρασμα και θα φτάσετε σε ένα δωμάτιο. Εκεί μέσα είναι το χρυσό πουλί, εκεί μέσα. Σα χλαμάρες λες. Σας μιλάω πολύ σοβαρά. Θα σας δείξω το δρόμο εγώ. Έχετε με εμπιστοσύνη? Δεν σε έχω εμπιστοσύνη. Δεν σε πιστεύω. Ας τον ακούσουμε λοιπόν, παιδιά, αφού τόσο ευγενικά προσφέρεται, τι έχουμε να χάσουμε? Είσαι χαζός, αφού λένε πως μια μάγισσα μένει σε αυτό το κάστρο μέσα. Α, μια μάγισσα. Ναι, και εσύ σίγουρα είσαι κατάσκοπος της μάγισσας, έτσι, ε? Ποιος εγώ? Για το όνομα του Θεού, όχι. Αχ, μη με περνάς για χαζό εμένα. Εντάξει, θα σου δείξω. Σταμάτα, σταμάτα πια. Αφού δεν μας έχει κάνει κανένα κακό, γιατί σταματήστε, σταματήστε. Είναι τρομερό! Α, πέσουμε κάτω να σκοτωθούμε! Είναι γεριατή ξύλινη γέφυρα! Χάνς, παίρνω πρώτος εσύ! Εντάξει! Καλύτερα να γυρίσουμε πίσω! Πολύ αργείτε! Με έχετε και περιμένω τόση ώρα εδώ! Πάλι εσύ! Φύγε από το δρόμο μας! Μα έχω τις καλύτερες προθέσεις, δεν καταλαβαίνετε, φίλοι μου! Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ! Σε ευχαριστώ! Τι κάνουμε τώρα! Ας προσπαθήσουμε κι εμείς! Οσελό και μη παρέκει, τέρμα! Τι είναι αυτό πάλι! Σας προειδοποίησα! Καλά να πάθετε! Ει, είμαι πρίγκιπας! Από το κάστρο του βασιλιά είμαι εγώ! Από το κάστρο! Πρίγκιπας είσαι! Μα αυτό είναι δώρο από το Θεό! Ο μήνας δεν είναι δώρο από το Θεό! Πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουμε από εδώ πέρα! Πρέπει οπωσδήποτε! Καλύτερα να τα παρατήσεις, λέω εγώ. Ούτε και για μένα είναι εύκολο αυτό. Οχ, πεινάσα, εσύ δεν πεινάς? Για να δούμε, έχει μείνει τίποτα εδώ μέσα. Ένα μπουκάλι και ένα μήλο. Πάτα αν θέλεις. Σοβαρά λες τώρα? Σοβαρά, έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Χάνς. Ναι. Από αυτή τη μεριά έρχεται. Ναι, από τις σκέπες, από το βράχο. Πρόσεχε, πρόσεχε. Έχω μια ιδέα πολύ καλή. Α,
Τι τεράστιο πουλί που είναι! Α, πολύ αστείο κεφάλι έχει! Ναι, κρασί, κρασί. Μου μυρίζει κρασί. Το στόμα μου έχει ξεραθεί. Πού είναι το κρασί? Πού είναι το κρασί? Ψοφάω για κρασί. Πού είναι το κρασί? Κρασί, κρασί, θέλω κρασί. Κι όμως μου μυρίζει κάπου κρασί. Θέλω κρασί, κρασί. Θέλω κρασί, θέλω μου κρασί. Θέλω κρασί. Δεν μπορεί να είναι κρασί. Αυτό το κρασί μπορεί να μας βοηθήσει. Α, κύριε Πουλί, μπορείς να πάρεις αυτό το κρασί αν θες. Πώς, κρασί, δώσ' μου το, δώσ' μου το, θέλω κρασί. Δεν μπορείς να πετάξεις, τι πουλήσεσαι εσύ. Σκέτος είναι ακλείστα γίνω, αν πιω λίγο κρασί, θα δεις. Δικό σου το κρασί, αλλά θα μας κάνεις μια χάρη, έτσι. Βεβαίως, στη διάθεσή σας, βεβαίως κρασί, θα πιω κρασί. Ανέβασε μας επάνω στο βράχο, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου για μένα. Αλλά θα μου δώσετε κρασί. Θέλω κρασί μετά, έτσι. Θα μου δώσετε. Σου δίνω το λόγο μου. Ανεβείτε στην πλάτη μου. Φύγαμε. Δεν μπορώ να πετάξω. Δεν μπορώ να πετάξω, είμαι πολύ χοντρός. Δώστε μου να πιω, μόνο έτσι θα βρω δύναμη να πετάξω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, πολύ ωραία. Ωραίο κρασάκι. Φύγαμε. Μα είμαι πολύ βαρύς, παραχώτερο να πρέπει να κάνω δίαιτα. Αλλά στον αέρα είμαι καπετάνιος, κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να σας πάω όπου θέλετε, μπορώ. Στο κάστρο κάνε μάτς, εκεί θέλουμε να μας πας. Όχι εκεί, στο κάστρο κάνε μάτς. Πάω παντού, αλλά όχι εκεί. Να συνεχίσετε με τα πόδια τώρα. Αν προχωρήσετε ίσια θα το βρείτε. Εγώ φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Έλα, έχουν φύγει όλοι από εδώ πέρα. Ναι, γιατί φοβούνται τον κακό βασιλιά και τη μάγισσα. Εκεί πάνω στο κάστρο, το βλέπεις εκεί. Εκεί είναι το χρυσό πουλί. Ναι, ας βιαστούμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπούμε. Βασίζουν σε μένα. Έχω προετοιμαστεί, ξέρεις. Κοίτα. Ένα χρυσό πουλί. Ένα συνηθισμένο πουλί είναι, πασαλημένο με χρυσόσκονη. Α, έτσι. Κοίτα. Πέτα. Αχα, κατάλαβα. Τώρα ήρθε η ώρα πολύ έξυπνη.
δικούς μου. Να ακολουθήσεις τις συμβουλές μου, αλλιώς θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Κατάλαβες? Άμα γιατί, πες μου το γιατί. Υπάρχει ένα χρυσό κλουβί εκεί. Μη βάλεις μέσα το πουλί, γιατί θα πάθεις πολύ μεγάλο κακό. Α, κατάλαβα. Αχ, θα τα καταφέρει άραγε. Πολύ μπερδεμένα πράγματα αυτά. Αγγελούδι μου, πάνω κοιμηθώ λιγάκι. Για έλα εδώ, έλα εδώ. Τι καλό πουλί που είσαι. Το χρυσό κλουβί που είπε ο Λουλού, απίθανο. Μα είναι απαγορευμένο. Κι όμως αυτό το χρυσό κλουβί ταιριάζει στο πουλί. Μπορώ να το βάλω μέσα, έτσι δεν είναι? Ωραία, πολύ ωραία, σ' αρέσει. Πουλάκι μου, σ' αρέσει. Μεγαλειότατε, ένα πολύ ωραίο θύραμα έπεσε στα χέρια μας. Φέρτε τους αυτούς εδώ. Αφήστε μας. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ε? Αφήστε μας, σας λέω. Αδέλφια. Αφήστε με. Τώρα πια το κάστρο είναι δικό μας. Υπάρχει τρόπος να πάρουμε ακόμα ένα κάστρο, μεγαλειότατε. Ναι, υπάρχει, ακούστε να σας πω τώρα. Δάτε μας από εδώ γρήγορα, γρήγορα. Αλλιώς θα τα πούμε στον πατέρα μας. Σας ελευθερώσω, αλλά υπό έναν όρο, καλά μου παιδάκια. Σώμα μάνα, το λες. Ναι, πέστε στον αδερφό σας, τον Χάνς, να πάει να κλέψει την πριγκίψα Ρόλαντ. Έτσι θα σας ελευθερώσω. Πώς? Μα αυτό είναι αδύνατο. Ω, τότε λυπάμαι, οι δυο αδερφοί σου θα εκτελεστούν αμέσως τώρα. Απαραδεκτό, Λοιπόν, λέγε, τι αποφάσισες να κάνεις? Κατάλαβα,
Μα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, θα προσπαθήσω. Πολύ άσχημα έχω μπλέξει, αλλά τι να κάνω. Κινδυνεύει η ζωή των αδερφών μου. Τι να κάνω, αχ, Θεούλη μου. Να πας κατευθείαν στο κάστρο του Λευκού Ρόδου. Το ξέρω, εκεί πάω. Είναι πολύ πολύ αργά. Λέω να κατασκηνώσουμε εδώ πέρα. Εγώ θα πάρω έναν υπνάκο τώρα. Ωραία, να κοιμηθούμε κι εμείς. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να μας ξεφύγει, έτσι δεν είναι. Δεν θα λύνει τίποτα. Αποκλείεται. Πολύ ωραίο κρεβάτι, θα κοιμηθώ. Χάις, μ' ακούς. Εγώ στο είπα πάντως, σε προειδοποίησα, έτσι. Είναι δύσκολο να κάνω αυτό που θέλω, να κλέψω την πριγκίπισσα Ρόλαντ. Έχεις υποχρέωση να το κάνεις αυτό. Μα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Θα δείξεις αυτό εδώ στην πριγκίπισσα και αμέσως αυτή θα σε ακολουθήσει. Υπάρχει και μια μυστική είσοδος. Τι κάνεις εσύ εκεί, τι μουράς τόση ώρα, τίποτα, στον ύπνο μου μιλούσα, ξέρετε. Ησυχία, δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε. Δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε. Ησυχία. Ησυχία. Αχ, ο Θεός να μας φυλάει. Λούλου, πού είσαι, Λούλου. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες του Λούλου. Αυτό είναι το κάστρο του Λευκού Ρόδου, τι όμορφο που είναι. Εδώ είναι η μυστική είσοδος που μου είπε ο Λούλου. Θα σ' ακολουθώ παντού στο γαλάζιο του ουρανού. Σου τραγουδώ, δρόμο ζητώ και σ' ακολουθώ παντού. Σαν μικρό παιδί μπαλαστρογγυλή που κατράκυλα κι σαν μικρό παιδί σ' ακολουθώ. Στις κρυφές γωνιές του νου, στα ριάκια του νερού, κατρακυλώ, παραμιλώ και σ' ακολουθώ παντού. Σαν μικρό παιδί μπάλα στρογγυλή που κατρακυλά κι όλο με τραβά, σαν μικρό παιδί ακολουθώ. Σαν μικρό παιδί μπαστρογγυλή που κατράκυλα κι όλο με τραβά, σαν μικρό παιδί σ'
ακολουθώ. Για να απαγάγεις την κόρη μου, α! Σε παρακαλώ, πατέρα, άφησε τον! Θα με πάει να δω τον αδελφό μου, άφησε τον! Ανοησίες! Πιάστε τον και κλείστε τον σε ένα κελί! Αύριο θα εκτελεστεί! Αμέσως είπα! Καινούρια συμφορά! Πολύ καλησπέρα σας! Γρήγορα, να με κάνουμε! Ρόλαντ! Ρόλαντ! Φύγαμε, πάμε. Ρόλαντ! Κάτι δεν πάει καλά. Πάμε να δώσουμε αναφορά στη μάγισσα γρήγορα. Αναφορά. Γύπησα, ακούστε καλά τι θα σας πω. Τι είναι, Λούλου, τι συμβαίνει? Η μάγισσα πρέπει να εξοντωθεί. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο. Κανείς δεν μπορεί να την εξοντώσει. Μόνο εσείς οι δυο θα μπορέσετε. Μόνο εσείς οι δυο. Μα έχει τόσο δύναμη η πριγκίπισσα και δεν της φαίνεται. Δεν σας είπα, μωρή. Τώρα θα σου δείξω εγώ, τώρα. Υπομονή, σε λίγο θα δείτε. Αφήστε τους να περάσουν. Ελάτε από εδώ. Καλώς όρισες, πριγκίπισσα Ρόλαντ! Για, παραδώστε μας την πριγκίπισσα τώρα! Όχι, δεν σας τη δίνουμε. Τι σας έκανε? Αν τολμήσεις και την αγγίξεις θα το πληρώσεις πολύ ακριβά, το βλέπεις ως μαθήματος! Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά όταν τα σχεδιάζεις όλα σωστά. Είναι αναπόφευκτο! Αμέσως!
προχωρήστε λοιπόν! Μπραβώστε μου την πρεγγή επίσω! Τώρα, έρχεστε! Κρατήστε τα γερά! Σταματήστε, σταματήστε! Σταματήστε, είπα! Μάγισσα, κάνε κάτι! Μάγισσα! Δεν ξέρουν να κάνουν όμως, δεν μεγαλειώσετε! Κάνε κάτι, μάγισσα! Ελάτε αν το λέει η καρδούλα σας, αφού ξέρετε πόσο τρομερά είναι τα μάγια μου. Τα μάγια σου, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, ε! Χωπά! Μεγάλο το θάρρος σας, τώρα θα σας δείξω εγώ. Κάντους λιώμα! Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να νικηθεί η μάγισσα. Πρέπει ένα αγνό αγόρι και ένα αγνό κορίτσι να καβαλήσουν αυτό το χρυσό άλογο. Ανεβείτε γρήγορα στο άλογο οι δυο σας! Γρήγορα! Ανέβα! Γρήγορα! Oh!
Λυπάμαι πάρα πολύ. Μου έκανε μάγκια η κακιά μάγισσα και έγινα μια αλεπού. Χάνς, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνει τίποτα, τώρα κατάλαβα. Τώρα όλα τέλειωσαν καλά. Συγχαρητήρια. Να, μια ευκαιρία να τη γιορτάσουμε. Κρασί, παιδιά, κρασί. Εσείς οι δύο θα μείνετε τιμωρία στα δωμάτια σας. Την επόμενη φορά να ξέρεις ότι θα σου μαγειρέψω εγώ. Δικές μου συνταγές. Πες μου όμως, είσαι καλή μαγείρισα. Και βέβαια είμαι καλή μαγείρισα. Τότε ελπίζω να μην πάθει τίποτα το στομάχι. Όχι, δεν σε μπορώ πια. Είσαι λιμόφωνο. Είσαι λιμόφωνο. Εντάξει, συγχώρεσέ με. Επιλάτε, συγχώρεσέ με. Αλλά εδώ σου λέω ναι. Συγχώρεσέ με. Αν τελικά ο Χάνς και η Ρόλαντ παντρευτούν, θα γίνουμε συγγενείς και τα βασιλιά μας θα ενωθούν. Τι λες, ωραία ιδέα δεν είναι? Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όχι εσύ, εγώ. Όχι εγώ, εσύ. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Λέτα Μουσούτη, Γιώργος Βασιλείου, Ντίνος Καρύβης, Ράνια Ιωαννίδου. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Η μουσική διδασκαλία από τον Πάνο Τσαπάρα. Προσαρμογή διαλόγων. Σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Ήλιος φωτεινός, φάνη δικαστής, δίκαιος κριτής. Έλα εσύ εδώ, εσύ απόξω. Σήμα της ειρήνης, το ουράνιο τόξο. Ξαφνικά στήσανε καυγά. Κι άρχισε ο βοριάς να φυσάει μπας και στην οργή δώσει τόπο. Μη φώναζε η βροντί και η αστραπή και κλαίγε η βροχή. Μα εκείνη εκεί δώσ' του τσακωμός, δώσ' του ταραχή. Τότε λαμπερός, άρχοντας σωστός, ήλιος φωτεινός, φτάνει δικαστής δικαστής.
Κρήτης. Έλα εσύ εδώ, εσύ απόξω. Σήμα της ειρήνης, το ουράνιο τόξο.